αυτή η πορτοκαλί φέτα θα μας οδηγήσει μέχρι τις 11. Ακριβώς. Καλή σας μέρα, 6 με 11 μαζί. Καλημέρα. Σε ένα πρωινό Παρασκευής που μας ευχαριστεί γιατί έχετε ένα διήμερο, τριήμερο για τους περισσότερους από εμάς και από εσάς. Ή αλλά... φεύγετε διακοπές κάποιοι τυχεροί σε λίγο. Αλλά έρχεται ένα τόσο τραγικό γεγονός επικαιρότητας που αφορά το τραγικό συμβάν στο Πέραγμα, στη δεύτερη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Που μας αφήνει για άλλη μια φορά άφωνος. Είναι ο αριθμός, η απώλεια των ανθρώπων, 5 νεκροί και 3 αγνοούμενοι μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής, ναι. Το λέμε τώρα αγνοούμενοι στα μπάρια που φτάνουν 800 βαθμούς θερμοκρασία. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή είναι λίγοι Γιώργο, επειδή στην ουσία τι είναι. Δηλαδή έχουμε το τραγικό συμβάν, έχουμε αυτό το απίστευτο συμβάν. Είναι όμως λίγοι, δηλαδή είναι 5 νεκροί, είναι 5 οικογένειες, μακάρι να μην είναι παραπάνω. Μάλιστα. Πλέον το πρόβλημα από σήμερα και μετά θα απασχολεί τις 5 οικογένειες. Θα γίνει πρωτοσέλιδο, θα γίνει πρώτο θέμα στα δελτία. Τελείωσε με. Και θα μείνουμε τον πόνο, τσιν άνθρωποι. Ναι. Άκουγα τώρα πριν έρθουμε στην εκπομπή την εκπομπή του Γιάννη του Ευθυμίου. Καλημέρα, Γιάννη, στο ραδιόφωνο του Αντένα. Καλημέρα. Γιάννη, που έβγαιναν άνθρωποι και λέγανε ακριβώς τον πόνο τους. Ο Γιάννης με τα λαϊκά μονοπάτια. Τα λαϊκά μονοπάτια είναι από τις πλέον πολύ αγαπημένες εκπομπές ραδιοφωνικές που έχει το ραδιόφωνο μας. Τα τελευταία. 13 στα 14 συγγνώμη, χρόνια στο ραδιόφωνο του Αντένα. Και εγώ ακούω τον Γιάννη πολλές φορές όταν. Και καταγγελικά μιλούσα να ξενυχτήσω. Σπυρό. Γιατί ξέρεις, επειδή αγαπάει Καζαντζίδη και εγώ αγαπάω Καζαντζίδη. Τρελάκι. Για πες μου εσύ πόσοι από τους Έλληνες δεν αγαπάνε Καζαντζίδη. Και οι δύο αυτοί που έχουν βιώσει καταστάσεις και πράγματα και έχουν και μεγαλώσει με το Στέλιο. Αλλά να πω κάτι άλλο πριν. Δεν σου έκανε εντύπωση, μάλλον δεν σας έκανε εντύπωση που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκίνησε με αυτό το πράγμα. Yeah. Με την αναφορά του για το Πέραμα. Δηλαδή έχουμε τι έχουμε. Ήμουν αβέβαιος θα έχει αναφορά ο πρόεδρος, γιατί έχει ευαισθησία. Αν για κάτι μπορούμε να είμαστε περήφανοι σε αυτή τη χώρα, είναι ότι τουλάχιστον οι πρώτοι πολίτες της χώρας τα τελευταία χρόνια πάντα εξέφρασαν το πρόβλημα. Ναι, αλλά ξέρεις τι με στεναχωρεί, ρε Σπύρο. Και αυτό που είπε προηγουμένως. Είτε για τον Παπούλια είτε τον Στεφανόπουλο, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά εκφράζουν και είναι πρόσωπα απολύτου σεβασμού από τη συντηρητική πλειοψηφία του λαού. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης. Δηλαδή παρά μόνο έτσι είναι ουδεσίες. Παρεμβάσεις λεκτικές, ναι, ναι. Εκεί είναι που με χαλάει. Πάμε να δούμε λίγο τις εφημερίδες. Πάμε, ναι. 2-3 πρωτοσέλιδες θα τις δούμε σε λίγο αναλυτικά. 2-3 πολιτικές, θα δούμε και τις αθλητικές. Να δούμε πώς έχουν προλάβει το. Το θέμα είναι ότι λέμε, αλλά με τίποτα δεν γίνεται. Έτσι. Θα μείνει κοντά μας ο Γιάννης. Στην ελευθεροτυπία, έλα λίγο στην παρέα μας, να θέλουμε τη δική σου άποψη. Να μας πεις και τι κατέγραψες από τα συναισθήματα των ακροατών. Και δεν είναι μόνο, επειδή η εκπομπή ακούγεται, ναι. Επειδή η εκπομπή ακούγεται ζωντανά και στο εξωτερικό, ναι. Πρέπει να παίξω από την ομογένεια. Δεν βλέπουν άνθρωποι. Λοιπόν, απόφαση ντόμινο για μισθολογικές αυξήσεις και στους βουλευτές. Χρυσώνουν τους δικαστές. Ψαλιδίζουν τους μισθούς στις 10, 80% αύξηση στο βασικό από την ελευθεροτυπία. Έθνος, επιδρομή με νέο πακέτο φόρων, ακίνητα και ελεύθεροι επαγγελματίες στο στόχαστρο άλογο σκούφι. Και μια φωτογραφία. Με τους συναδέλφους όσων τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν ή αγνοούνται, έγκλημα και τραγωδία. Χάθηκαν 8 συμφλεγόμενα αμπάρι. Βλέπετε με τα μαυρισμένα από τον καπνό πρόσωπα τους συναδέλφους όσων αγνοούνται. Διάβαζα, έβλεπα χτες και στα πάγια τέλη των κινητών θα μπει φόρος και στα τσιγάρα πάλι. Έτσι. Να πάμε στην Εσπρέ. Δεν είχε εκεί φόρο. Κι άλλο. Στο... Αύξηση λοιπόν το φόρο, δεν θα μπει, έχει φόρο. Είχες Γιάννη τη χαπάντα. Είχες Γιάννη. Φόρο. Ο Γιάννης. Αυτό σου λέω. Λοιπόν, κώδικας Δαμβίτσε, χειρουργός Νατάσα και το ρομποκόπου της Όλγας τρέμει. Ο Δήμος κάνει έξωση στην ηρωική δασκάλα του Μεγάλου Δερίου. Η κόρη του Προέδρου του Αρείου Πάγου στέκεται όρθια στη Θράκη και έχουμε και την Παρασκευή και 13. Ανασχηματισμός πρώτων πυλών, σφαγή πρωτοκλασάτων. Αλλάζουν πώς τα βασική υπουργεία, ανακατεύει την Τράπολα ο Καραμαλής. Γιάννη, τι ομάδα είσαι? Δεν ασχολούμαι, αλλά αν σκεφτείς ότι έχω κουμπάρο του Στέλιου του Διονυσίου. Παναθηναϊκός, Λοιπόν, Παναθηναϊκός άρρωσε χθες, 5-1 της Αρεροά. Δεν ξέρω αν έχουμε την αρκετή να δούμε και. Δεν ξέρω, έχει τα γκολ του Παργιαλίου. Χορτάσαμε γκολ, 13 γκολ. Πάντως, αυτό που είπες, αλλάζω λίγο θέμα. Αυτό που είπες με τον Καζαντζίδη προηγουμένως, στο Πέραμα πήγαινε αυτό το τραγούδι που έλεγε ο Σπύρος. Το ότι η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο. Το φουμάρω και δεν το γουστάρω. Ναι. Άκης πάνω. Δηλαδή... δεν το γουστάρω όμως το φουμάρω. Εγώ το πανάποδα, επίτηδες. Πάμε στο Πέραμα, μια που λες Τεργιάννη. Πάμε στο Πέραμα. Ο Σπύρος Λεβιδιώτης, ξέρεις πόσες φορές τον βγάζω το βράδυ στην εκπομπή. Λέει... Τι καλημέρα να φέρω τώρα εκεί πέρα στο Πέραμα, όταν 8 οικογένειες είναι στα μαύρα. Σπύρο. Σπύρο. Ή ο Θωμάς μας ακούει. Τώρα με ακούτε. Σε ακούμε, Σπύρο, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Σπύρο, αν μου επιτρέψεις, έχω μαζί μας τον κύριο Πουλικόγιαννη, ο οποίος είναι πρόεδρος εδώ των εργαζομένων και ο οποίος μπορεί να σας ακούσει, να μιλήσετε μαζί του, να μας πει και εκείνος τη γνώμη του και τι ενημέρωση έχει για τα αίτια του δυστυχήματος. Κύριε Πουλικόγιαννη, πόσοι δούλευαν στο πλοίο αυτό χτες? Δεν ακούω τώρα. Γύρω στους, αν κατάλαβα καλά, με ρωτάτε πόσοι εργαζόμενοι δούλευαν στο πλοίο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Καμία εκατοσταρία. 100 άνθρωποι. Συνόλου. Ναι, στο συγκεκριμένο βέβαια χώρο δούλευαν καμιά δεκαετία, τρεις πρόλαβαν να βγουν, οι 7 δεν πρόλαβαν και εδώ πρέπει να πω και ότι αξίζει να αναφερθεί ότι ο γραμματικός του πλοίου, του πληρώματος ο οποίος χάθηκε κι αυτός, μπήκε μέσα προσπαθώντας να βοηθήσει τους συναδέλφους και τελικά έμεινε μέσα και δεν μπορούσε να βοηθήσει. Ναι, γιατί μαζί τρώνε. Χάσατε τους συναδέλφους σας και πραγματικά σου μεταφέρουμε τα συλληπιτήριά μας. Τι να πεις, ο άνθρωπος, εντάξει, τον άκουσα με βραχνιασμένη φωνή, τα λέει πάρα πολύ καιρό. Έχουμε δει πολλές κινητοποιήσεις στο λιμάνι και για το ασφαλιστικό. Οργισμένοι άνθρωποι. Με αφορμή το ασφαλιστικό. Ας πούμε, τα προσπαθούσαν να κάνουν μια κουβέντα στην αρχή. Σου λέει, τι θέλουν τώρα αυτοί μετά που κάμισαν από εκεί. Μήπως, δηλαδή, ας πούμε, μήπως είναι... Εντάξει, ναι. μια ανθρώπινη αντίδραση και εύλογη. Και όταν έχουν υποστεί πάρα πολλά αυτοί άνθρωποι και δεν βρίσκουν ποτέ βήμα προς τα έξω, έχουν το δικαίωμα να είναι και λίγο καχύποπτοι μαζί μας. Να ρωτήσω κάτι. Μήπως επειδή βγήκαν, προλάβαν από τους 10 που δούλευαν εκεί και βγήκαν οι 3, πρέπει να πιάσε φωτιά πρώτα και μετά έκανε μπαμ. Κοιτάξτε, είναι και η θέση που βρίσκουν. Είναι η δεύτερη εκδοχή αυτή που εξετάζεται επίσης. Ναι, γιατί ήταν 10 και βγήκαν, προλάβαν οι 3 και βγήκαν. Ναι, γιατί είναι αναλόγως και σε ποια θέση ήταν. Άλλος ήταν μέσα στα μπάρα, άλλος ήταν, ξέρω εγώ, στα σκαλιά, στην είσοδο. Είναι και αυτό. Άλλος βγήκαν, έφυγαν από το πλοίο. Αν κατάλαβα καλά, προσπαθούσατε να εκμεύσετε απάντηση αν κάποιος τα πήρε για το. Όχι, δεν μπορείτε να το ξέρω. Όχι, σκέψεις κάνουμε. Δεν είπαμε. Μας μετέφερε μια κατάσταση και κάνουμε μια. Θα σου πω κάτι, αν ξέραμε κάτι, θα το συζητάγαμε και πιο ανοιχτά. Δεν μπορείς να ξέρεις. Πήρε είναι ότι αναγκάζονται να δουλέψουν κάτω από άθλιες συνθήκες εργασίας. Αυτό που λες και εσύ προηγουμένως. Λοιπόν. Με 3.60. Ναι, αλλά 60 δεν έχει σημασία το μεροκάματο, Γιάννη. Πολλές φορές μπορεί να είναι και καλό το μεροκάματο. Αλλά ξέρει είναι το. Άμα, αν κληθεί να κάνει μια επικίνδυνη αποστολή, γιατί επικίνδυνη αποστολή μπορεί να είναι υψηλό το μεροκάματο. Δεν έχει σημασία. Γιάννη, ζει σε μια κοινωνία όπου. Πρόσεξε. Όταν κλαίνε τα μωρά σου και πρέπει να βρει το γάλα και δεν το βρίσκει. Σήμερα το λε. Εντάξει. Το λέω γιατί. Ναι, όπως και ο Γιώργος έχει πέσει. Ακριβώς. Και σε κοιτάει η γυναίκα ως τα μάτια και λες τώρα ή θα αυτοκτονήσω ή θα πάω να κάνω ληστεία. Αν κάνει ληστεία θα σε συλλάβουν γιατί ήσουν παραβάτης του νόμου, εντάξει. Αν όμως κατέβεις στα μπάρια. Βάζεις το κεφάλι στον τουρβά. Υπογράφοντας τη θανατική σου καταδίκη, μετά θα έρθει η δικαιοσύνη και θα σου πει γιατί κατέβηκες στα μπάρια, ενώ ήξερες ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα. Μπορείς να πει όχι δικαιοσύνη, αλλά δηλαδή, ότι έκανες και λάθος. Ζεις σε μια ρεαλιστική κοινωνία που είσαι καταδικασμένος να φτύσεις αίμα και να θανατωθείς με την υπογραφή σου. Κατάλαβες, Γιάννη μου, αυτό το πει της άλλης. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα. Βεβαίως. Έχουμε τη δυνατότητα. Βεβαίως. Φοβερά προκλητικά τα όσα έγιναν στην Κομωτινή χθες με το μνημόσυνο για τον Αχμέτ Σαδίκ. Θυμάστε τον βουλευτή, τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον μουσουλμάνο που σκοτωθήκε τροχαίο. Πόσο έχει 13 χρόνια. Με ιδιαίτερη δράση στην περιοχή. Κοίταξε να δεις, Μπάστε σκύλια, λέστε και ελαστικά με δίνετε. Τους αποκαλεί. Ξέρετε τι γίνεται, εγώ νομίζω ότι πλέον τους αφήνουμε. Σε άλλο επίπεδο, δεν μιλάω για εμένα και για σένα και για Γιάννη, έτσι. Τους αφήνουμε να. Εντάξει, άσου θα κάνουν, να, κάνουν τους... να φύγουν, να έχουμε ηρεμία. Μην να έχουμε ηρεμία. Γι' αυτό, σωστό. Τούρκους της Δυτικής Θράκης. Είναι Έλληνες υπήκοοι. Μάλιστα. Κοιτάξτε, αυτά είναι που προκαλούν. Ξέρεις, είναι ένα περίεργο παιχνίδι. Είναι οι Έλληνες, αυτοί που θέλουν να. Μάλλον αυτοί που αυτοποκαλούνται Τούρκοι, που είναι ελάχιστοι. Είναι... Δεν ξέρω αν πρέπει να υποθούν και ως μειονότητα πλέον. Λίγοι και φανατικοί. Οι οποίοι είναι σε αδιέξοδο, έτσι. Και κυρίως οικονομικό αδιέξοδο, με αποτέλεσμα κάποιοι να τους χρησιμοποιούν. Αρχαίο θρακικό φύλλο που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε, γιατί είναι Παρασκευή, έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Με διακυμάνσεις, χτες, ας πούμε, έβλεπα τον ουρανό εδώ στην Αττική, στα βόρεια προάστια κυρίως, και νόμιζα ότι είναι φθινόπωρο. Αλλά η ζέστη, η ζέστη. Καλημέρα, κύριε Λινάρδε. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Σπύρο. Θα έλεγα λοιπόν ότι και σήμερα θα έχουμε δροσιά για να μην κόψει. Δροσιά λοιπόν. Δροσιά λοιπόν. Δροσιά. Και το βορειαδάκι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπύρο. Καθαρή ατμόσφαιρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές. Όλους ξεκινούν. Καλό τριήμερο. Εκδρομές. Και όσοι μένουμε εδώ, καλά θα περάσουμε αφού είναι δροσερά. Ναι, και λίγο, και λίγο να. Ξέρεις, λίγο να. Αν μπορούμε να ξεδίνουμε, να φεύγουμε λίγο. Να ρωτήσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας, στους φίλους μας, στην οικογένειά μας, τα παιδάκια μας, αν έχουμε. Αν έχουμε. Λίγο ξέρεις. Για πες, πάντε να δεις, εμείς το τρυπάκι, Σπυράκου, να δεις τι καλά είναι. Το δεις το έργο. Πότε θα σας καλέσω την εκπομπή να έρθετε στο Θα έρθουμε. Πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, Γιάννη. Πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη να καλημερίσουμε την Ειρήνη Τικέλη.
Γεια σου, Ειρήνη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ειρήνη. Να σου γνωρίσουμε, Γιάννη. Γιάννη Ευθυμίου εδώ. Η Ειρήνη Γκέρι είναι φίλη μας από τη Θεσσαλονίκη. Σας παρακολουθώ τακτικά. Κοίταξε, την ώρα που τελειώνω, στις 5 μέχρι να με πάρω ύπνος, πάει 7. Από τις 6 μέχρι τις 7 σας βλέπω. Δηλαδή, βλέπεις Ειρήνη και κοιμάσαι. Βλέπω την εκπομπή, είπα. Εγώ μην μου βάζεις λόγια στο στόμα που δεν είπα. Λοιπόν, Ειρήνη, να δούμε τι νέα έχουμε από τη Βόρεια Ελλάδα και να ευχαριστούμε πολύ και τον Γιάννη Ευθυμίου που ήταν κοντά μας. Μας πέρασε από λαϊκά μονοπάτια. Εγώ δεν μου απάντησες. Υπεκφεύγεις. Είπα πότε θα έρθετε στην εκπομπή καλεσμένη. Αφούμε. Καλά, εντάξει. Όποτε θες. Μια, όποτε μια Παρασκευή θέλεις. Που δεν δουλεύει. Θα κάνουμε μια μέρα. Σύνδεση απευθείας εδώ από την εκπομπή. Όταν ετοιμαζόμαστε. Ναι. Εγώ μέσα είμαι. Δεν έχω πρόβλημα. Όχι, εντάξει, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Γιάννη μου, να είσαι καλά.